Καλησπέρα Κώστα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες στην πόλη μας στη Λάρισα. Ευχαριστώ πολύ. Να σου κάνουμε κάποιες ερωτησούλες σχετικά με τον άθλο σου, γιατί για μένα είναι άθλος. Βασικά να σου πω πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή σου με το τρέξιμο. Έχω ξεκινήσει από πολύ μικρή ηλικία, από τετάρτη δημοτικού, νομίζω κάπου εκεί 7 χρονών, 8 και ίσως και μικρότερος. Όταν ανακάλυψαν οι γονείς μου και κάποιοι δάσκαλοι που είχα ότι είχα κάποιο ταλέντο στην αντοχή, έτσι με πήγανε πρώτη φορά σε ένα σχολικό πρωτάθλημα. Έτυχε τότε και βγήκα πρώτος και κάπως έτσι μετακύλησε το πράγμα όλο. Ξεκίνησα στίβο, μπήκα στον πρωταθλητισμό και δεν σταμάτησα ποτέ. Στην ουσία τρέχω διαβίου, είμαι διαβίου δρομέας. Μάλιστα. Έχω μια πορεία περίπου 40 χρόνων στο τρέξιμο. Μάλιστα. Η έμπνευσή σου για τους 7 μαραθωνίους πώς ξεκίνησε? Είχες κάποιο στόχο, όνειρο ζωής? Προέκυψε τυχαία, μπορώ να πω. Η αλήθεια είναι ότι είχα βαλτώσει λίγο, μην έχοντας κάποιο στόχο έτσι μεγάλο. Εμένα μου αρέσουν γενικά οι μεγάλοι στόχοι. Γιατί είναι και πράγματα που συντηρούν στη ζωή και δεν έχει να κάνει με το αθλητισμό απαραίτητα. Μπορεί να είναι ένας επαγγελματικός στόχος, ένας προσωπικός ή ένας αθλητικός. Οπότε στην ουσία είχα κολλήσει λίγο, έχοντας τρέξει πάρα πολλούς αγώνες, έχοντας πετύχει πράγματα. Ήθελα να κάνω κάτι το οποίο στην ουσία ξεκινώντας φαινόταν ανέφικτο. Ώστε η κατάκτησή του να είναι σπουδαία. Έτσι ήταν η ιδέα μου. Το 7 δεν ήταν τυχαίο, γιατί ψάχνοντας τότε τα βιβλία με τα ρεκόρ κτλ., ανακάλυψα ότι το ρεκόρ των συνεχόμενων μαραθωνίων κάτω από 3 ώρες ήταν το 6 κάθε εβδομάδα. Και λέω το 3 ώρες γιατί μπορεί να ακούγεται αόριστο, αλλά δεν είναι τόσο για εμάς που τρέχουμε, το ξέρουμε. Ότι ίσως εκεί το 3ωρο για έναν δρομέα που δεν είναι εν ενεργεία αθλητής, είναι ένα στόχο ζωής πολλές φορές. Οπότε εγώ έβαλα αυτό το ψηλό στόχο θεωρητικά για έναν άνθρωπο 46 χρονών που είναι χομπίστας πλέον, δεν είμαι επαγγελματίας αθλητής πια, να το πετύχω σε 7 διαδοχικές εβδομάδες. Και έτσι να κάνω μια προσωπική κατάκτηση στην ουσία και παράλληλα το έβαλα και σαν έναν επίσημο στόχο να κάνω και ένα ρεκόρ Guinness. Μάλιστα. Έτσι ήταν η ιδέα στην ουσία. Μάλιστα. Πιστεύεις ότι όλη αυτή η προσπάθειά σου επηρέασε κόσμο να ασχοληθεί με το τρέξιμο, να ασχοληθεί με τους μαραθωνίους? Θετικά, όχι αρνητικά, θετικά σίγουρα. Πιστεύεις ότι... Δεν μπορώ να απαντήσω το πιστεύεις, αλλά στο γνωρίζω. Συνέβη. Άρα δεν είναι θέμα πίστης, είναι θέμα βεβαιότητας. Ξέρεις, πολλοί κόσμος, αν δούμε τα πρότυπα του κόσμου, αυτή τη στιγμή ο κόσμος και το πρότυπο είναι βαριά λέξη, να πούμε. Ίσως η έμπνευση είναι καλύτερη, κάτι δύο. Θέλει να πιαστεί από κάπου, να εμπνευστεί από κάπου για να βάλει και αυτό τον εαυτό του σε μια διαδικασία. Πάλι μπορεί να μην είναι απαραίτητα αθλητική η έμπνευση, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μάλιστα. Οπότε στην ουσία, εγώ αν κατάφερα κάτι με αυτό, ήταν ότι πάρα πολλοί κόσμος πίστεψε στον εαυτό του μέσα από αυτό, μέσα από τη δική μου ιστορία. Και μπόρεσε να απενοχοποιηθεί στην ουσία και να μην φοβηθεί να τολμήσει, να κυνηγήσει το όνειρό του στην ουσία. Και έτσι πολλοί άνθρωποι αντιλήφθηκαν ότι ίσως παρά ήταν φοβισμένοι, γιατί εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα. Και άλλοι ξεκινούσαν από μικρούς στόχους, από τα 5 να πας στα 10, από τα 10 στα 21, από τα 21 στο μαραθώνιο, που για ο μαραθώνιος, μην τον απαξιώνουμε εμείς που τρέχουμε. Μαραθώνιο παγκοσμίως έχει τρέξει και τερματίσει το 1% του πληθυσμού. Είναι πάρα πολύ μικρό το νούμερο. Άρα λοιπόν, ακόμα και ένα μαραθώνιο, είναι ένα τεράστιο επίτευγμα, έστω και να μπει ένα άνθρωπο και να τρέξει να τερματίσει. Γιατί εμεί τώρα που το έχουμε στην καθημερινότητά μα, κάπου το απαξιώνουμε και λέμε σιγά μαραθώνιο και τι έγινε. Είναι μεγάλη υπόθεση για έναν άνθρωπο, ένα κοινό μέσο άνθρωπο να κάνει αυτό το πράγμα. Και το άλλο που πέτυχα εγώ, που για μένα ήταν και προσωπική κατάκτηση, ήταν να βάλω τον κόσμο να φύγει από το πρωτόκολλο του τρέχω ένα μαραθώνιο κάθε 6 μήνες, τρέχω 2 μαραθώνια στον χρόνο. Και είδα πολλούς ανθρώπους και με καλές επιδόσεις να τρέχουν back to back 2 συνεχόμενες εβδομάδες ή στο ίδιο εξάμηνο μέσα ή στον ίδιο μήνα 2. Το οποίο μου αρέσει γενικά, γιατί ξέρεις, δεν έχουμε να χάσουμε κάτι. Ως εραστέχνες δρομής δεν υπάρχει αποτυχία στην ουσία. Δοκιμάζουμε, τολμάμε, αν το πετύχουμε καλώς, αν όχι συνεχίζουμε. Μετράει η προσπάθεια αυτό. Ακριβώς. Που λες, η προσπάθεια το να κάνεις κάτι. Εγώ είμαι του αποτελέσματος, αλλά πάνω απ' όλα θεωρώ ότι είναι επιτυχία το να το δοκιμάσεις. Μάλιστα. Και για το τέλος, Κώστα, να σου πω μια ερώτηση, πιστεύω προσωπική και για όλους μας και για όλους τους αθλητές. Έχει σημασία να τερματίζεις ή να εγκαταλείπεις? Εγώ
Είναι φοβερή ερώτηση αυτή και μάλιστα πρόσφατα είχα αυτή την κουβέντα πάλι με ένα παλιό αθλητή πολύ καταξιωμένο, ο οποίος έχει την αντίθετη άποψη από μένα και λέει ότι όταν δεν σου βγαίνει ο αγώνας πρέπει να εγκαταλείψεις για να είσαι φρέσκος για τον επόμενο. Γιατί λέει, είμαστε αθλητές, δεν πάμε απλά να τραυματίσουμε. Εγώ έχω αντίθετη άποψη. Δεν έχω εγκαταλείψει ποτέ. Έχω τρέξει γύρω στους 800 αγώνες, 50 μαραθωνίους και δεν έχω εγκαταλείψει ποτέ. Μάλιστα το ποτέ μην το λέω, έχω εγκαταλείψει μια φορά μόνο σε ένα αγώνα βουνού από επιλογή. Επειδή θέλησε να εγκαταλείψω. Όχι επειδή δεν μπορούσα. Έχω φλερτάρει πολλές φορές με την εγκατάλειψη και μάλιστα και πρόσφατα, γιατί είναι κάτι πολύ συνδυσμένο να σου προκύψει κάτι. Γενικότερα, εγώ θεωρώ ότι έχει σημασία να ολοκληρώνεις το που κάνεις. Να μην το παρατάς. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να τα παρατάς ποτέ. Ό,τι και αν είναι αυτό. Και είναι το καλύτερο για όλους όσοι μας ακούνε ότι πρέπει να προσπαθούν και να πετυχαίνουν αυτό που βάζουν στόχο. Ακριβώς. Και πάντα οι στόχοι πρέπει να είναι εφικτοί. Δηλαδή να βάζουμε μεγάλους στόχους, αλλά έστω να έχουμε και ένα μικρό ποσοστό επιτυχίας. Να μην είναι ουτοπία, ή πάλι να μην είναι κάτι το οποίο είναι πολύ προσιτό. Εγώ θεωρώ ότι ο στόχος για τον καθένα πρέπει να έχει και το challenge μέσα. Δηλαδή οι πιθανότητες να μην είναι υπέρ σου, ώστε όταν τον πετύχεις να έχει ουσία η κατάκτηση. Τώρα να βάλω εγώ στόχο, ας πούμε, να τρέξω 2.59, δεν μου λέει κάτι όταν έχω τρέξει 50 φορές κάτω από 3 ώρες. Θέλω να βάλω κάτι παρακάτω για να έχω και ένα κίνητρο. Έτσι. Από αυτή την άποψη, ο καθένας έχει το δικό του στόχο. Θεωρώ ότι πρέπει ο στόχος να είναι εφικτός αλλά δύσκολος, ώστε να μας δώσει τη χαρά όταν τον πετύχουμε. Γιατί αν κάνουμε κάτι το οποίο είναι εύκολο για μας, δεν νομίζω ότι η ικανοποίηση που δεχόμαστε, που παίρνουμε, είναι η ίδια. Μάλιστα. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε. Να σου ευχηθούμε υγεία και να πετυχαίνεις τους στόχους σου και να παρακινήσεις όσο περισσότερο κόσμο μπορείς. Σε εσάς καλή επιτυχία σε όσα ωραία κάνετε εδώ πέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και για μένα ήταν, επισκέφτηκα τη Λάρισα μετά από 32 χρόνια. Είχα έρθει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στο Αλκαζάρ το 1991, στο πρώτο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ως Παμπέδας. Η πορεία μου δηλαδή, το γράφω στο βιβλίο μου, ξεκίνησε στη Λάρισα. Στην ουσία. Και δεν έχω έρθει ποτέ από τότε. Έχω 32 χρόνια να έρθω στην πόλη και χάρηκα πάρα πολύ για που σας γνώρισα από κοντά και θα έρχομαι συχνά τώρα. Κώστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Έγινε, καλή συνέχεια.